Η έκδοση τη ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη επί τη νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε στι 4 Σεπτεμβρίου στη Σωρό του Κώστα Μανιουδάκη φέρνει στο φω νέα στοιχεία για τι συνθήκε κάτω από τι οποίε ο 58χρονο εξέπνευσε στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Οι δικηγόροι τη οικογένειά του, με κοινή ανακοίνωσή του, κάνουν γνωστά τα νέα δεδομένα, ζητώντα να κληθούν σε απολογία από τι ανακριτικέ αρχέ οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Η μεθοδική καταγραφή πλήθου τραυμάτων, εκδορών και εκχυμώσεων στο κεφάλι του Κώστα Μανιουδάκη από τον Δημόσιο Γιατροδικαστή οδηγεί στο συμπέρασμα χρήση θλόντο οργάνου, καθώ το πλήθο και οι θέσει των τραυμάτων δεν δύναται να δικαιολογηθούν από πτώση εξιδίου ύψου. Η στρεσογόνα κατάσταση ω συνέπεια ξυλοδαρμού μπορεί να εξηγήσει το ισχυμικό επεισόδιο από το οποίο επήλθε ο θάνατο, όπω γνωρίζουμε, και από άλλε πολύκροτε υποθέσει. Εξεκαθαρίζει το θολό μέχρι σήμερα εν και της ε, που υπήρχε όσον αφορά ο, τις που υποστήριξε από την αρχή η οικογένεια, δηλαδή τις συνθήκες και την αιτία θανάτου του Κωστή του Μανιουδάκη. Ο επίσημο ισχυρισμό τη αστυνομία, όπω καταγράφηκε σε δελτίο συμβάντων του αστυνομικού τμήματο από Κορώνου, αναφερόταν σε ευνίδιο θάνατο ιδιώτη που αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τι αισθήσει του. Το γεγονός ότι προκλήθηκαν σωματικές βλάβες ε, δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί εκ του γεγονότος ότι καταγράφεται στην ιατροδικαστική έκθεση με τρόπο πιστικό και αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχουν κτυπήματα στο λεγόμενο καπέλο της κεφαλής, δηλαδή στο τμήμα της κεφαλής που καλύπτει ένα καπέλο τα οποία δεν συνάδουν, αποκλείουν ουσιαστικά να έχουν προκληθεί από πτώση εξιδίου ύψους. Η οικογένεια του 58χρονου που από την πρώτη στιγμή αμφισβητεί την εκδοχή του ευνίδιου θανάτου ζητά δια των συνηγόρων της χωρίς καθυστέρηση κλίση των εμπλεκόμενων αστυνομικών για ανομωτή εξηγήσει για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο, διαφορετικά για θανατηφόρο σωματική βλάβη καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα τυχόν στοιχειοθετείται ότι τελέστηκε. Οι αστυνομικέ ενώσει που έσπευσαν με ανακοινώσει του να υιοθετήσουν του ισχυρισμού των εμπλεκόμενων αστυνομικών, μιλώντα για συκοφαντίε και διαστρέβλωση, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Πέραν τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών, για την οποία μόνη αρμόδια είναι η ποινική δικαιοσύνη, το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη έχει προφανεί ευθύνε όσο οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνεχίζουν, παρά το πόρισμα του ιατροδικαστή, να κυκλοφορούν ένστολοι, ένοπλοι και πειθαρχικά ατιμώρητοι. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Μανώλη Παπαδομανολάκη, στο φάκελο τη δικογραφία περιλαμβάνονται και μαρτυρίε πολιτών που επιτρέπουν την άσκηση ποινική δίωξη σε βάρο αστυνομικών που πιθανόν εμπλέκονται.